στο Σύνταγμα. Και νομίζω ότι καταξιώνει και την κοινωνία μας συνολικά. Συνδίκες τρεις προσπαθεί και ομονοεί. Ήταν πριν ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Γουρός, και μίλησε για συνένεση. Εθνική και τοπική συνένεση. Η πλατεία Συντάγματος, που είναι και η πιο ιστορική πλατεία της χώρας, άλλαξε όψη και όλοι το βλέπουμε και δεν είναι βέβαια μόνο τα μάρμαρα, είναι τα ρήθρα, είναι οι υποτεχνίες, είναι οι κλαδεύσεις, είναι η ανάδειξη του ιστορικού συντριβανιού που κυρία στο Τσίλερ. Έγινε ως καρπός της σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, ευρέθη μια ιδιωτική χωρία και μας πήρε δύο χρόνια για να δούμε το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια. Αυτές οι περίεργες πώς εσείς είπατε, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Είναι μεγάλη γραφειοκρατία. Με απίστευτη γραφειοκρατία. Και εδώ μιλάμε και για χορηγία. Μιλάμε και για μια προσφορά που έκανε ένας επιχειρηματίας, ένας ιδιώτης, ο οποίος ήθελε να επιτρέψει κάποιο κέρδος που είχε από την επιχειρηματική δράση στην πόλη. Και βλέπουμε μια πλατεία Συντάγματος, η οποία είναι με αντιολυτικά δάπεδα. Οι καταράκτες του αρχικού σχεδίου που είχαν λειτουργήσει μόνο για δύο χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν αλειτουργήσαν. Οι υποτεχνίες είναι σωστές, οι κλίμακες ξαναφτιάχτηκαν. Βλέπουμε λοιπόν μια εικόνα που είναι πάρα πολύ ωραία και η οποία έχει επεκταθεί σε όλη την πόλη, παράδειγμα την αποκατάσταση των ιστορικών γλυπτών από άλλο ιδιώτη, ο οποίος επίσης χορηγικά προσέφερε τη συντήρηση των γλυπτών. Προσέξτε, όχι μόνο την ανακατασκευή, και τη συντήρηση για χρονικό διάστημα. Γιατί και αυτό επίσης είναι ένα θέμα μεγάλο. Δεν είναι μόνο να φτιάχνεις κάτι. Για το θέμα του τουρισμού, νομίζω ότι η καλή συνεργασία και με το Υπουργείο Τουρισμού και τους συναρμόδιους φορείς, που δεν είναι ένας αλλά πολλοί, έχει φέρει ένα αποτέλεσμα που είναι εντυπωσιακό. Η πρωτεύουσα έχει αύξηση πάνω από 35% την προσέλευση τουριστών φέτος και αυτό είναι ο θαλμοφανές για όποιον κινείται στην Ελλάδα. Φαντάζομαι και εσείς κύριε Αντιποθήκη, θα είναι διαπιστώ. Οφείλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Υπουργείο Τουρισμού. Τουρισμού, μαζί με τον Ιωάννη. Είστε υποψήφιος με την κυρία Πολιτισμού. Όχι. Α, λέω, εντάξει. Αυτό είναι και τι επιλογή είστε, φαντάζομαι. Ρωτάω απλά για να ξέρω, αν κάνει προβολή κυβερνητικού έργου, είναι το σύμβολο. Όχι, όχι, δεν κάνω προβολή, απλώς τη σχέση. Η εμπόδοση του κυβερνητικού έργου, όπως καλά γνωρίζετε, περνάει και μέσα από συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας απαντώ. Ο Δήμος Αθηναίων. Αυτό που είπε ο κ. Αλεξανδρόπουλος, να παραμένουμε περισσότερο, έστω και μία νύχτα παραπάνω. Ο κ. Αλεξανδρόπουλος δεν γνωρίζει ότι η βασική στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, που ηγείται η κυρία Κεφαλογιάννη, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, είναι η Αθήνα να καταστήσει την break. City break σημαίνει μια-δυο μέρες, όχι 17 μέρες. Γιατί εδώ δεν είναι θέατρο, εδώ είναι μια πόλη που έρχεται την Παρασκευή το απόγευμα μετά το γραφείο και παίρνει την Κυριακή το βράδυ. Αυτό είναι δύο νύχτες που ανέφερε ο κύριος Αλεξανδρόπουλος ως μια επιτυχή διαμονή. Αυτό αν καταφέρουμε και το να μην παραμένουν λίγες ώρες στο αεροδρόμιο. Το City Break όμως είναι μια στρατηγική επιλογή της χώρας που φαντάζομαι δεν τη διαφέρεται. Άρα η Αθήνα πρέπει να γίνει προορισμός του Σαββατοκύριακου και καθίσταται σιγά σιγά και με την καλύτερη αεροπορική σύνδεση. Να ένα άλλο παράδειγμα συνέργειας που έχουμε και με τις αεροπορικές αρχές και με τις αεροπορικές εταιρείες πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Δεν είναι μόνο Δήμος, δεν είναι μόνο το Υπουργείο Τουρισμού, δεν είναι μόνο η Περιφέρεια. Εδώ έχουν υποθεί πολλά και από άλλων υποψήφιων το Δήμο της Αθήνας και για τα αεροδρόμια. Να γίνει ένα δεύτερο αεροδρόμιο, ένα μικρότερο αεροδρόμιο ενδεχομένως που να εξυπηρετεί. Αν έχετε διαβάσει τις σύμβασεις παραχώρησης που έχουν οι Περιφέρειες Βενιζέλος, αυτό είναι ανέφικτο, που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και δεν νομίζω ότι κανένα από τους ασφαλόμενους θα δεχόταν να του περιορίσει τα δικαιώματα, τα οικονομικά αλλά και τα δικαιώματα προσγείωσης σε αυτήν εκατομμένα. Πρόκειται να παρακαταφέρει να έχουν δεχτεί τα δικαιώματα στο ΤΑΙΠΕΤ. Μιλάμε για πράγματα που έχουν να κάνουν με την κεντρική διοίκηση και που η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί, να παρέμβει, δεν μπορεί ουσιαστικά να παρέμβει. Μπορεί να παρέμβει μέσω των μέσων ενημέρωση, εκφράζοντα την άποψή τη και κάνοντα μια εισήγηση. Ακόμα και νομοθετική. Οποιοδήποτε πρόγραμμα αυξήσει τον τουρισμό στην Αθήνα θα είναι καλό για την πόλη, αλλά η πόλη πρέπει να είναι ασφαλή, καθαρή, φωτισμένη, να έχει ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί ο τουρίστας να επαναλαμβάνεται, να μην μείνει δύο μέρες, να μείνει τρεις και τέσσερις. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα να αυξηθούν τα μαγαζιά, να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική